Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιβανέ, για το χρόνο που μας διαθέτετε. Καλησπέρα, χαρά μου σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σε μια κρίσιμη πραγματικά συγκυρία και θέλω να σας ξεκινήσω μοιραία με το ζήτημα των δασικών χαρτών, διότι αγρότες, κτηνοτρόφοι και ιδιοκτήτες γης παραμένουν στα χαρακόμματα. Και σύμφωνα με τους στηγόμενους, παραμένουν τα σκοτεινά σημεία γύρω από το ζήτημα αυτό. Πρώτο και κύριο είναι το ιδιοκτησιακό. Θέλω λίγο να σας πάω σε ό,τι αφορά το δικό σας χαρτοφυλάκιο, αναφορικά με τις εκτάσεις που καλλιεργούνται και περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες. Μας είπε και προημερών ο κύριος Κρέκα στο δελτίο μας ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Σας το επαναλαμβάνω και εγώ για να το ακούσουν όλοι στην Κρήτη, γιατί ξέρω την αγωνία που υπάρχει. Υπάρχει. Σε όλους τους νησιώτες και στην Στερεά Ελλάδα, αλλά κυρίως στους νησιώτες και στην Κρήτη, μεγάλος προβληματισμός. Οι επιδοτήσεις θα δίνονται κανονικά όλο αυτό το διάστημα, το οποίο πήρε παράταση αφενός και αφετέρου, όσο δεν έχουν διευκρινιστεί με τις ενστάσεις και τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν τα πραγματικά δεδομένα. Άρα δεν πρέπει να έχουμε ανησυχία κανένας για αυτό το κομμάτι. Αλλά αντιθέτως πρέπει, και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε συναντήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα όλες οι διαστάσεις ενός ζητήματος, το οποίο, όπως λέτε και εσείς, έχει προκαλέσει ανησυχία. Στην περίπτωση τώρα που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, κύριε Λιβανέ, μπορείτε να πιέσετε και από πλευρά σας προς αυτή την κατεύθυνση, να βρεθεί δηλαδή, να υπάρξει, να δημιουργηθεί μια ομπρέλα ασφαλείας και για αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, επειδή αγαπώ πολύ την Κρήτη και την ξέρω καλά, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε στη Μεγαλόνησο, εννοώ σε σχέση και με την ιστορία και το καθεστώς που υπήρχε εκεί, και νομίζω ότι όλα πρέπει να μελετηθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Το γνωρίζει και ο κύριος Κρέκας και το σύνολο της κυβέρνησης, και θα κινηθούμε με ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Μάλιστα, λοιπόν. Να αλλάξουμε τώρα λίγο κεφάλαιο, διότι με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, πλέον όσες επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων έχουν τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, θα είναι υποχρεωμένες να εξοφλούν τους συνεργαζόμενους αγρότες εντός 30 ημερών από την ημέρα αγοράς, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει και το σχετικό σχέδιο νόμου, αν δεν κάνω λάθος, αντί για 2 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπε αρχικώς. Το επίμαχο σχέδιο, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι έρχεται το κράτος, έρχεται η κυβέρνηση και δείχνει την έμπραχτη στήριξη στους Έλληνες παραγωγούς, στην Ελληνίδα αγρότησα, στον Έλληνα αγρότη με αυτό το νομοσχέδιο. Περιορίζουμε τις ημέρες τις οποίες περιμένει την εξόφλησή του στις 30 και 60 ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων και λειτουργεί έτσι ένα πλαίσιο μέσα σε συνθήκες ειρήνης όλων των εμπλεκόμενων, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την ταμιακή ευχέρεια των αγροτών μας. Και βεβαίως τους δίνει πολύ πιο γρήγορα την προστιθέμενη αξία του προϊόντος τους. Είναι ειδικά στη συγκυρία την οποία ζούμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια ουσιαστική, πολύ δημοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία, όπου τελικά ενσωματώνοντας και εμείς προτάσεις αντιπολίτευσης και λειτουργώντας συνενετικά, όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο στους αγρότες μας, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες, τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα της ζωής μας γενικά, καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα κλίμα συνένεσης και τελικά ψηφίστηκε από τις περισσότερες πλευρές του κοινοβουλίου. Έτσι, κάτι το οποίο το βλέπουμε σπανίως. Κατά τη γνώμη σας, ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία? Νομίζω ότι συνολικά πρέπει να κινούμαστε με μια αντίληψη ανοιχτών ότων, ανοιχτών αυτιών. Πρέπει να ακούμε ουσιαστικά τους φορείς, που εμείς κάναμε έναν δημόσιο διάλογο πολύ εκτενή. Πρέπει να ακούμε τις φωνές της αντιπολίτευσης και να τους δίνουμε και εκείνους βέβαια στην αντιπολίτευση το κίνητρο, ακούγοντάς τους και ενσωματώνοντας τις ιδέες τους να αυτές είναι τεκμηριωμένες,
Και γενικώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι όταν νομοθετούμε, δεν νομοθετούμε με κομματικά ή έστω πολιτικά κριτήρια, νομοθετούμε με άξονα το κοινό καλό και νομοθετούμε με τη ματιά μας πέρα από την τετραετία μας, πέρα από την αυταετία μας, πέραν από την παρουσία μας σε κάθε Υπουργείο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος έχει ανοίξει αυτό το δρόμο, αυτό το δρόμο της ουσιαστικής συνένεσης στην πολιτική μας ζωή και προσωπικά εγώ κινούμαι ακριβώς σε αυτή την πορεία και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα συμπαρασύρουμε και ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Πάντοτε θα υπάρχουν οι φωνές που θα μείνουν στο περιθώριο. Εμείς όμως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά με την κοινωνία. Πάντως, πέραν όλων αυτών και παρόλα αυτά, για προχειρότητα στην νομοθέτηση ενός κατά τα άλλα έτοιμου νόμου κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζεται αυτό. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αποστόλου, επεσήμανε ότι λείπει το απαραίτητο εκείνο παράρτημα που θα καθορίζει ποια προϊόντα θεωρούνται ευαλίωτα και θα πληρώνονται εντός 30 ημερών. Και ποια όχι. Έτσι. Ναι. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Αυτό ρητά καθορίζεται στο νομοσχέδιο. Το συζητήσαμε εκτενώς και μέσα στην Βουλή. Αυτό θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Λυπάμαι που το λέει αυτό ο κύριος Αποστόλου, γιατί οι συνάδελφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν αυτήν την άποψη. Αντιθέτως, εγώ τους κάλεσα να συζητήσουν ακόμα και γι' αυτό στο γραφείο μου στο Υπουργείο, να έρθουμε να διαμορφώσουμε, όπως και με τους φορείς, μετά από διάλογο, ακόμα και αυτές τις κατηγορίες των προϊόντων. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, θεωρώ ότι έγινε, όπως σας είπα και πριν, πολύ καλή δουλειά σε όλη αυτή τη διαδικασία με το διάλογο που υπήρχε και αυτό είναι ένα νομοθέτημα καθαρό, εύληπτο και πολύ συγκεκριμένο. Και έτσι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια νομοθέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και για τους παραγωγούς στη σκιά της πανδημίας. Το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ που μπορώ να θυμηθώ που τρέχει αυτές τις ημέρες αφορά το οροπέδιο Λασιθίου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Χιλιάδες τόνοι πατάτας παραμένουν στα αζήτητα. Ελάχιστες ήταν οι ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές, πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη του τις δυσκολίες με δεδομένη τη συγκυρία και προσανατολίζεται σε περαιτέρω μέτρα, έτσι δεν είναι? Είμαστε σε συνεχή επαφή και με την περιφέρεια και με τους βουλευτές και με τις ενώσεις των παραγωγών αλλά και με ιδιώτες παραγωγούς. Έχουμε εικόνα των προβλημάτων και προσπαθούμε, κυβερνητικά εννοώ προσπαθούμε, να απλώσουμε το δίχτυ προστασίας σε όσο περισσότερους παραγωγούς μπορούμε. Τα δημοσιονομικά της χώρας, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πάρα πολύ σφιχτά. Κάθε εβδομάδα lockdown κοστίζει, όπως έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, 750 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια τεκμηρίωσης των προβλημάτων που δημιουργούνται στους παραγωγούς μας από την πανδημία και κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας παραγωγούς. Τώρα, το τελευταίο διάστημα είδαμε δημοσιεύματα και καταγγελίες για ορισμένα προϊόντα pop. Ναι. Όχι, ήταν ένα συγκεκριμένο, ναι. Μια συγκεκριμένη καταγγελία που, για μια εταιρεία που εξήγαγε φέτα, ελληνική εταιρεία που εξήγαγε φέτα στη Γερμανία. Κινηθήκαμε άμεσα στο Υπουργείο, δώσαμε εντολή στον εποπτευόμενο οργανισμό μας. Έκανε τις κινήσεις που έπρεπε, τους ελέγχους που έπρεπε και αμέσως η κύρωση ως προς το POP ήρθε, αφαιρέθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης αυτής της εταιρείας, συνεχίζεται ο έλεγχος, ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί για να δούμε τελικά ποιες είναι οι παρατυπίες και αν είναι και πού είναι για να ολοκληρωθεί και το κυρωτικό πλαίσιο. Είναι απόφαση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας να κινηθεί δραστικά στο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα συνολικά των ελέγχων και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας όλων των ελεγκτικών μηχανισμών που να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της νόθευσης και των ελληνοποιήσεων
πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ πιο αποτελεσματικά. Δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε πολλά καλά αποτελέσματα, τα οποία τελικά τι θα κάνουν, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς μας να έχουν μεγαλύτερες πωλήσεις και σε καλύτερες τιμές των προϊόντων που παράγουν. Πάντως, κύριε Λιβανέ, στον πρωτογενή τομέα έχουμε διαχρονικά δύο σημεία παθογένειας, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο είναι ότι εγκαταλείπεται η παραγωγή, η οποία τίνει να αντικατασταθεί με εισαγωγές. Και το δεύτερο είναι ότι οι όποιες παραγωγές κυρίως αφορούν τη χήμα εκδοχή τους. Δηλαδή, την τυποποίηση λίγο την έχουμε αφήσει στην άκρη. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπροστά όλα αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε μια χρονιά θετικού ισοζυγίου και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι μέσα στην κρίση απέδειξε ο αγροδιατροφικός τομέας ότι είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Καταλάβαμε καταρχήν ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς άλλα υλικά αγαθά, μπορούμε να ζούμε χωρίς πολλά από αυτά που έχουμε στη ζωή μας, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς τα προϊόντα που παράγουν η παραγωγή μας. Επίσης, έχουμε αρχίσει και αντιλαμβανόμαστε συνολικά στην Ελλάδα την υψηλή διατροφική αξία που έχουν τα προϊόντα μας, τη σχέση τους με την υγεία μας και σε αυτό το πλαίσιο εμείς κάνουμε μια ολόκληρη καμπάνια, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση να διαμορφώσουμε αυτή την καμπάνια, όπου θα συνθέσουμε τα ελληνικά προϊόντα με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας, με την υγεία και με τον τουρισμό. Και όλα αυτά θα μας δώσουν την καινούρια ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων που θα συνδέεται με τον τρόπο ζωής, με τον τρόπο παραγωγής και με αυτό που σημαίνει η Ελλάδα. Θα χτίσουμε δηλαδή και θα το διαφημίσουμε στα πέρατα της γης το brand ελληνικό προϊόν, τα ελληνικά προϊόντα, την Ελλάδα, του τρόπου ζωής που συνδέονται με τα αγροτικά μας προϊόντα. Αυτά, για να μπορέσουν να διακινηθούν σωστά, θα πρέπει να πιστοποιηθούν, θα πρέπει να τυποποιηθούν. Άρα, θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, με τα εργαλεία που έχουμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, την καθετοποίηση, την τυποποίηση και όλες τον εξυγχρονισμό της παραγωγής, την καινοτομία. Θα έχουμε προγράμματα τα οποία εισαγάγουμε την ελληνική γεωργία στον κόσμο της νέας τεχνολογίας, γιατί και εκεί υπάρχει προστιθέμενη αξία. Έτσι ώστε με όλες αυτές τις δράσεις ακριβώς να ενισχύσουμε το κομμάτι της τυποποίησης και βεβαίως να έρθει μαζί και η προστιθέμενη αξία που αυτό φέρνει και να σταματήσουμε να πουλάμε τα προϊόντα μας και να διακινούμε τα προϊόντα μας, όπως είπατε πριν, χήμα. Τώρα, θέλετε να φέρετε ένας από τους στόχους του Υπουργείου, είναι αυτό, στους νέους ανθρώπους πιο κοντά στον πρωτογενή τομέα. Πώς θα το καταφέρετε αυτό? Ήδη ανακοινώσαμε το πρόγραμμά μας για τους νέους αγρότες. Το κάναμε με γρήγορους ρυθμούς από τη στιγμή που ανέλαβα εδώ το τιμόνι του Υπουργείου. Το πρόγραμμά μας αυτό έχει διπλασιάζει, ουσιαστικά υπερδιπλασιάζει τα χρήματα που δίνουμε σε κάθε έναν που θα εγκριθεί στο πρόγραμμα. Από εκεί δηλαδή που στο παρελθόν οι νέοι αγρότες παίρνανε πάνω κάτω γύρω στις 15.000, τώρα θα φτάνουν μέχρι και τις 40.000. οι δικαιούχοι. Φτάσαμε το ποσό γύρω στα πάνω από 400 εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο ποσό για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και δουλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε ουσιαστική ενίσχυση στους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν στην αγροτική παραγωγή, να το κάνουν με ουσιαστικές δυνατότητες. Σε αυτό θα βγουν και τα προγράμματα ενίσχυσης των σχεδίων βελτίωσης, όπου εκεί ένας νέος αγρότης που έχει τη δυνατότητα θα μπορέσει στη συνέχεια να μπει, να πάρει ένα σχέδιο βελτίωσης για να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη επένδυση. Και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, έχουμε το Ταμείο Εγκαιοδοσίας που έχουν μπει 480 εκατομμύρια από τις τράπεζες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού. Άρα δημιουργούμε αυτό το πλαίσιο, φτιάχνουμε τα εργαλεία για να μπορούν νέοι άνθρωποι να κατευθυνθούν στην αγροτική παραγωγή.
Θεωρώ ότι η ανάπτυξη θα έρθει από την περιφέρεια. Και η περιφέρεια έχει ουσιαστικά να δώσει τα καταπληκτικά προϊόντα τα οποία παράγουμε, σε συνδυασμό βεβαίως με τη φύση και με τις δυνατότητες που έχει για ανάπτυξη στον τουρισμό μας 12 μήνες το χρόνο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, αρκεί να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας με την καινούρια ΚΑΠ και με το Ταμείο Ανάκαμψης, να σπεύσουμε τόσο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης όσο και σε επίπεδο κυβέρνησης που εμείς το κάνουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, να οριμάσουμε γρήγορα μελέτες και να κάνουμε προτάσεις οι οποίες θα αντλήσουν τα χρήματα αυτά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Λιβανέ, σας ευχαριστώ θερμά ξανά για ακόμα μία φορά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.